Θα ήθελα ε, να μου δώσετε μια απάντηση στη σκληρή κριτική που δέχεστε από κόμματα τη αντιπολίτευση, ε, πολιτική πλέον κριτική για τη λίστα Λίτρα, για την έκθεση Λίτρα. Τι προκύπτει, την έχετε δει με τα στοιχεία ότι ναι. εάν δεν διασωληνωθήκαμε κατά τη διάρκεια τη πανδημία σε νοσοκομείο τη Αθήνα και σε κανονική εντατική. Ε, χάσαμε ε, ανθρώπινε ζωέ. Τι απαντάτε. Αγώ, να σα απαντήσω. Το πρώτο πράγμα που λέει αυτή η έκθεση Λίτρα είναι η, η, η το paper που το διάβασα είναι ότι οι άνθρωποι που εμβολιάζονται έχουν πολύ λιγότερο κίνδυνο να διασωληνωθούν. Αν μου επιτρέπετε, πράγμα. 97% που διασωληνώθηκαν εκτό μεθ πέθαναν, σας... 67% θνησιμότητα στην επαρχία. Έχει πολύ μεγάλε διαφορέ, ούτω ή άλλω μία μονάδα από την άλλη, αλλά πρέπει να σα πω ότι το πώς, Πότε διασωλήνωση. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια διεθνώ για τι διασωλήνωσει. Δηλαδή, η διασωλήνωση από μόνη τη δεν κάνει έναν άνθρωπο να επιβιώσει. Του δίνει χρόνο να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα, δηλαδή τον βοηθάει να μην κουραστούν οι μίσθου και να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πιθανότητε ήδη πριν τη διασωλήνωση, γιατί η γενική κατάσταση τη υγεία του, που δεν έχει σχέση με την ηλικία, έχει σχέση με όλα τα συνεπάρχοντα νοσήματα, δεν του το επιτρέπει. Άρα Άνθρωποι που πιθανότατα μένουν εκτό μονάδας, είναι άνθρωποι που ούτω ή άλλω δεν είχαν τη δυνατότητα και διασωλυνωμένοι να επιβιώσουν. Mm. Αυτό είναι κάτι που οι γιατροί το γνωρίζουν πολύ καλά. Mm -hmm. Νομίζω ότι ήδη ο κύριο Ξανθό απάντησε σήμερα και στον κύριο Πολάκη από το Βήμα τη Βουλή. Ναι, αλλά φαίνεται σαν αυτοί οι άνθρωποι να καταδικάστηκαν. Όχι, δεν καταδικάστηκαν να σας, να σας απαντήσω. Είναι, είναι, δεν είναι καταδικάζεται κανένας άνθρωπος. Στην Ελλάδα δεν έμεινε κανείς χωρίς να έχει διασωληνωθεί. Αλλά σας επαναλάβω. Υπάρχουν άνθρωποι που και διασωληνωμένοι δεν έχουν πιθανότητες να τα καταφέρουν. Όχι γιατί δεν προσπαθούν οι γιατροί. Γιατί οι γιατροί, να σας θυμίζω, ότι προσπάθησαν από την αρχή και ήδη από το πρώτο κύμα mm. είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες χώρε. χώρες. Γιατί η αντιπολίτευση μιλά για έγκλημα και για κατάρρευση είναι... του success story ό,τι αφορά στη διαχείριση τη με, με, στεναχωρεί γιατί είμαι γιατρός, γιατί Παλέψαμε όλοι, όλοι μου οι συνάδελφοι, ε, για αυτή την πανδημία και νομίζω ότι τα κατάφεραν πάρα πάρα πολύ καλά mm. και νομίζω ότι πολιτικά παιχνίδια δεν σχοράνε στην υγεία. Mm -hmm. Σαφής και κατανοητή, Υπουργέ.